maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Σάββατο 5 Μαΐου, ώρα 12 το μεσημέρι. Η Τζορτζέλα μας και ο αγαπημένος Σταμάτης φτάνουν πιασμένοι χέρι-χέρι στο Δημαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Μετά από 1,5 χρόνο σχέσης, το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο σε μια πολύ σεμνή τελετή, σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Οι καλεσμένοι δεν ξεπερνούσαν τους 30. Το ζευγάρι ήθελε να ζήσει αυτήν την τόσο προσωπική του στιγμή με έναν πολύ λιτό γάμο, έχοντας δίπλα του μόνο λίγους πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Γι' αυτό και ενημέρωσε τους καλεσμένους μόνο 2-3 μέρες πριν από το γάμο του. Μπορεί να έχουν γραφτεί ακόμα και βιβλία που ισχυρίζονται πως οι μεγάλοι έρωτες δεν οδηγούνται σε γάμο. Όμως η περίπτωση της Τζορτζέλας και του αγαπημένου της αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Οι καλεσμένοι είχαν φτάσει στο Δημαρχείο από νωρίς για να περιμένουν το ζευγάρι. Παραμονή των εκλογών και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι γύρευαν οι καλοντημένοι, χαμογελαστοί άνθρωποι που περίμεναν με αγωνία έξω από το Δημαρχείο. Άλλωστε η Τζορτζέλα είχε φροντίσει να κρατήσει την είδηση του γάμου της σαν επτασφράγιστο μυστικό. Το ζευγάρι έφτασε μαζί ακριβώς στις 12. Το χαμόγελό τους εξηγούσε σε όλους μας για ποιο λόγο ήμασταν εκεί. Παντού χαρούμενα πρόσωπα, μάρτυρες της ευτυχίας δύο ερωτευμένων ανθρώπων που κάνουν μαζί μια νέα αρχή. Η συγκίνηση της κυρίας Ελένης, της μητέρας της Τζορτζέλας, ήταν πολύ μεγάλη. Πάντρευε την τέταρτη και μικρότερη κόρη της και ήξερε πως την παραδίδει σε πολύ καλά χέρια. Τον γάμο τέλεσε η δήμαρχος Νέας Χαλκιδόνας, Έφη Αποστολάκη, που είναι και αδερφή της Τζορτζέλας. Και η κουμπάρα του ζευγαριού ήταν η μεγάλη αδερφή της, Κατερίνα, και ο σύζυγός της, Αλέξης Βαλασάς. Στον γάμο παραβρέθηκε και η πολύ στενή φίλη της Τζορτζέλας, Ζήνα Κουτσελίνη, με το σύζυγό της Αντώνη και την κόρη τους Ευσταθία. Η Τζορτζέλα φορούσε νηφικό του οίκου Προνόβια, από οργαντίνα σε γραμμή Α και μπολερό από δαντέλα. Ήταν το πρώτο νηφικό που είδε όταν μπήκε στον οίκο μόδας και μέσα σε 5 λεπτά αποφάσισε πως αυτό ήταν που ονειρευόταν από μικρή. Τα νηφικά παπούτσια ήταν του ίδιου οίκου σε χρώμα σωμών και τα στόλιζε ένας διακριτικός σιόγκος. Στην επιλογή βοήθησε ο γνωστός στυλίστας Σωτήρης Τσαγδής. Το χτένισμα ήταν απλό, σε στυλ βαγ, και το επιμελήθηκε ο καλός της φίλος Τρίφωνας Σαμαράς. Όπως είπαν όλοι οι καλεσμένοι στον γάμο, θύμιζε αρκετά Μέρλιν Μονρόε. Το μακιγιάζ ήταν σε παστέλ αποχρώσεις με έντονο eyeliner, διαχειρός της Face Floriotti, συναδέλφου από το μακιγιάζ του Star που βάφει καθημερινά όλους τους συντελεστές της μεσημεριανής μελέτης. Η Φέη ήταν και εκείνη που την έβαψε στο πρώτο της ραντεβού με τον Σταμάτη. I want you just the way you are.
Η ανθοδέσμη της ήταν μια υπέροχη ροσπεώνια που έδαινε στον καρπό της. Τα κεράσματα του γάμου, παραδοσιακοί μπεζέδες του Βόλου, καθώς η καταγωγή της Μύφης είναι από την όμορφη πόλη της Μαγνησίας. Οι μπομπονιέρες ήταν απλές, με ένα δέσιμο σε χρώμα ιβουάρ και 7 λαχταριστά σοκολατένια κουφέτα. Τις βέρες το ζευγάρι τις επέλεξε μαζί, πριν 20 ημέρες. Είναι κλασικές χρυσές και μέσα είναι γραμμένα τα ονόματά τους.